ποσοστό που θα φτάνει ή μπορεί να ξεπερνάει το 70% θα καλυφθούν οι νέοι αγρότες και οι αιτήσεις τους σε επίπεδο Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που βρέθηκε σήμερα στο Ηράκλειο, θα δοθούν επιπλέον 28 εκατομμύρια ευρώ. Βλέποντας το μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα αυτό των 490 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δίδει σε κάθε νέο αγρότη 35 με 40 χιλιάδες ευρώ περίπου, έχουμε αποφασίσει την αύξηση του ποσού κατά 100 εκατομμύρια περίπου και με ένα μικρό ποσό που μένει αναπορρόφητο θα έχουμε ουσιαστικά και νέους αγρότες που έχουν κάνει αίτηση, οι οποίοι θα ενταχθούν και η αναλογία για το νησί της Κρήτης σε αυτή τη νέα κατανομή είναι περίπου 28 εκατομμύρια. Γεγονός που σημαίνει ότι αυτό θα προσθεθεί στα 37 εκατομμύρια τα οποία έχουν δοθεί ήδη. Αυτά τα 28,5 εκατομμύρια ευρώ ανεβάζουν πάρα πολύ τον πύχη στο πρόγραμμα των νέων αγροτών που ο πύχης αυτός ανέρχεται τώρα στο 71%. Δηλαδή από τους 3.500 παραγωγούς το 71% είναι το ποσό που θα καλυφθεί για το πρόγραμμα. Πραγματοποιώντας συναντήσεις στην περιφέρεια Κρήτης με στελέχη και εκπροσώπους του αγροτικού και κτηνοτροφικού χώρου, ο κύριος Γεωργαντάς, που άκουσε την αγωνία για το κύμα ακρίβειας και τα σύνθετα προβλήματα που δημιουργεί στον πρωτογενή τομέα, επανέλαβε τα μέτρα για την επιδότηση στα καύσιμα, το ρεύμα και τις παρεμβάσεις για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Εγώ όμως είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω πραγματικά ότι πολύ γρήγορα θα περάσει αυτή η δύσκολη στιγμή, αλλά θα μείνει ένα κέρδος μέσα από αυτό. Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να είναι αναβαθμισμένος στη χώρα μας, μπορεί πραγματικά τα πολύ καλά ποιοτικά προϊόντα, τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα, που το νησί σας είναι γνωστό παντού στον κόσμο για αυτά, να αναδειχθούν ως ένα μέσο όχι μόνο βιοπορισμού απλά, ένα μέσο που να βοηθήσει πραγματικά συνολικά την ελληνική οικονομία. Σε ό,τι αφορά τη σταφίδα και πιο συγκεκριμένα τους αδιάθετους τόνους στην Κρήτη που έμειναν χωρίς στήριξη, την ώρα που για την κορινθιακή σταφίδα ελήφθησαν μέτρα, εξήγησε ότι ο μόνος τρόπος για να δοθεί αποζημίωση είναι μέσω της ενίσχυσης λόγω κορονοϊού, συμπληρώνοντας ότι έχει ξεκινήσει ήδη η κατάρτιση του σχετικού φακέλου, καθώς χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προηγούμενη ενίσχυση που δόθηκε από εμένα στους παραγωγούς ήταν μέσω de minimis, αφορά μόνο παραγωγούς. Θέμα παραγωγών στην Κρήτη δεν μου τέθηκε μόνο θέμα του συνεταιρισμού και αυτό το αίτημα εμείς θα το προωθήσουμε μαζί με όλα τα αιτήματα τα παρόμοια προκειμένου να υπάρχει εγκριτική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε να είναι θετική η αποδοχή του αιτήματος αυτού. Ο κύριος Γεωργαντάς πάντως δήλωσε αισιόδοξος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ενώ επανέλαβε ότι ο πρωτογενής τομέας και τα ποιοτικά προϊόντα μπορούν να στηρίξουν συνολικά την οικονομία. Είπε ότι δεν τίθεται θέμα επισιτιστικής κρίσης και ελλείψεων στην αγορά, ενώ δεσμεύθηκε ότι απαντήσεις σε θέματα που του τέθηκαν θα δώσει εν ώψη της νέας του επίσκεψης στο Ηράκλειο το ερχόμενο Σάββατο, που θα βρίσκεται και πάλι στην πόλη για το προσυνέδριο του κόμματος παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, επισκέφθηκε το μεσημέρι τα γραφεία της ΝΟΔΕ, συνομιλώντας με στελέχη του κόμματος.